Μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό σε όλους τους συνέλληνες που πήγαν για την να αγιώσουν την επίκληση του Μίνωα. Αρκετοί καταλάβατε την ομίνωα, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν κι άλλοι. Ουσιαστικά τη λέτε επίκληση και καλά κάνετε, γιατί η επίκληση είναι επί της κλίσης. Έχετε άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό από όλους τους προγόνους, οι οποίοι ουσιαστικά, συνεγινές μου, ζούνε μέσα μας. Το ζούνε μέσα μας, πρέπει να το καταλάβετε ότι όλα είναι συνδεμένα με την πατρώα ουσία. Το ότι δεν το θυμόστε ή δεν το έχετε ακόμα ή ακόμα δεν έχετε συντονιστεί με την πατρώα ουσία, με όλα τα επίπεδά της, αυτό θέλει καιρό και αυτό είναι μέρος της ανέλυξης. Φανταστείτε κάποια στιγμή να μπορείτε να σερφάρετε ή να κάνετε βόλτες μέσα στο υποσυνείδητό σας, γιατί στο υποσυνείδητο είναι καταγεγραμμένα όλα. Έως και σήμερα που ζείτε είναι καταγεγραμμένα, όχι το μέλλον, ό,τι έχει γίνει. Μέλλον καταγεγραμμένο δεν υπάρχει. Ό,τι βιώνεις. Ό,τι λοιπόν έχει βιώσει η πατρώα ουσία μας είναι μέσα στο υποσυνείδητο. Το πρώτο κομμάτι είναι η πρώτη μνήμη που μπορεί να βρεις. Φανταστείτε να μπορείτε να σερφάρετε μέσα στο υποσυνείδητό σας. Βεβαίως δεν μπορείτε. Όποιος όμως μπορέσει να ταξιδέψει μέσα στο κώδικα δομής δημιουργίας, σύνθεσης και σύνδεσης της πατρώας ουσίας τους, γιατί αυτό είναι η διαδρομή, θα μπορέσει να δει ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν και γιατί είναι συνδεμένο αυτό που έχει γίνει. Είναι σαν να θυμάσαι από τη ζωή σου γεγονότα και πράγματα που τα έχεις βιώσει. Αυτό ακριβώς το υποσυνείδητο κάνει με όλη τη ζωή του βίου της πατρώας ουσίας σου. Το ότι δεν μπορείς ακόμα να το κάνεις είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα δυσκολευτούν οι επόμενες γενιές να το κάνουν. Άρα θα ξέρουν. Αλλά κάτι όμως που ακούς, κάτι όμως που το αντιλαμβάνεσαι, αμέσως είναι σαν να σου θυμίζει αυτή τη διαδικασία και να μπαίνεις στη δομή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις, απλά δεν θυμάσαι. Γι' αυτό και η ανάγνωση είναι ανάγνωση. Η ανάγνωση είναι να ξαναθυμηθείς. Αναγνώσκω. Ξαναθυμάμαι. Και είναι σημαντικό να το αναγνώσκετε, να το διαβάζετε λοιπόν, να το κάνετε ανάγνωση αρκετή μαζί και να το αναλύετε για να βρείτε ακριβώς τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι καταγραμμένα όλα. Σαφώς θα συμφωνήσω ότι κάποιες φορές μέσα στις λέξεις είναι αδύνατον να τις εκφράσω και το πρόβλημά μου είναι να τις εκφράσω με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητές και να πιάσει όλο το φάσμα. Πώς έχει γίνει, ποιος το έχει κάνει, γιατί έχει γίνει, πότε έγινε, ποιος ήταν υπεύθυνος, πώς πρέπει να ξαναγίνει όπως πρέπει και τι δώρα ήρθανε, γιατί δώρο είναι. Αυτά τα δώρα τα πετάξαμε. Ο Μίνωας έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Θα συμφωνήσω ότι είναι η πιο μεγάλη επίκληση. Προσωπικά σας λέω ότι τον έγραφα 7 ημέρες. 7 ημερόνυχτα για να γραφτεί. Δεν είναι εύκολο να μπει σε μια τέτοια δομή ώστε να καλύψει το φάσμα του Μίνωα. Σαφώς είναι μια μικρή περίληψη, είναι σαν να λες αυτές οι 65 σελίδες, είναι σαν ένας ορισμός μιας τεράστιου συμπαντικού μηχανισμού. Όμως από εκεί απορρέουν χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορείτε να τα βγάλετε, όχι να τα λιώσετε, να μείνετε στη γραμμή και να δείτε επί του συγκεκριμένου, όχι να λιώσεις το χώρο χρόνο ή το χρόνο χώρο ή τη διαδικασία, αλλά να μπεις μέσα σε αυτή και να κάνεις τις διαπιστώσεις τι έχει γίνει. Να κάτσεις να δεις ότι σε αυτό το χώρο τι έχουν διαλύσει, πώς το έχουν φτιάξει, γιατί διέλυσαν το χώρο τον τότε, πώς σου διέλυσαν το χρόνο, τι κέρδισαν με αυτό, να δεις μέσα από την επίκληση, α, τελικά σου πήραν το χρόνο. Κοίτα πώς τον παίρνουν το χρόνο. Κοίτα πώς με το δικό σου χρόνο και τη δύναμη χτίζουν το χρόνο τον ψεύτικο και σε βάζουν και σε εντάσσουν να τον πληρώνεις και να τον χρηματοδοτείς με χρόνο, με χρήμα, με ψυχή, με ενέργεια εσύ. Κοίτα στο τέλος του χρονικού του βίου, χρονικό είναι το βίο και δεν είναι χρόνος, μετά σου κλέβουν και τον επόμενο χρόνο που πρέπει να πας, σου κλέβουν τη διαδικασία, σου κλέβουν τη διαδρομή. Λογικό είναι, άμα σου κλέψει κάποιος τον χρόνο και σε καθυστερήσει, δεν πας στη δουλειά σου, δεν πας στο ταξίδι σου, χάνεις το αεροπλάνο, χάνεις το τρένο, τα χάνεις όλα. Μια ασθένεια δηλαδή θα σε καθυστερήσει από κοσμική ζωή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δείτε και να τα αναλύσετε. Να μην παρεξηγέσετε με τους συνεγινές σας. Όψεις και απόψεις θα υπάρχουν. Θέλει χιλιάδες ανάλυση. Μπορεί να βγουν χιλιάδες σελίδες από εκεί.
Ακόμα και αν τρέξεις, όπως είπα, από γραμμή σε γραμμή, άπειρη τιμή που ακούσαν όλοι. Να ξέρετε ότι όταν συγκεντρωμένοι, ομόνοοι άνθρωποι λένε ιερό λόγο, ιερό σημαίνει ο σταθερός, ο αδιαφυσβήτητος λόγο, ξυπνάνε οι μνήμες και συντονίζονται και δεν χρειάζεται τηλέφωνο για να έρθει το σήμα. Πρέπει να ξέρετε, βράχη, νερό, χώμα, αέρας, όλα τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους και ακούνε όλα τα πάντα, όλες οι μνήμες, όλα έχουν μνήμη, όλα είναι του αιθέρα, άρα όλα ακούνε. Και το τελευταίο κύτταρο στη γη, χώματος, βράχου, νερό, αέρα, άκουσε, άκουσε. Έτσι θα το καταλάβετε. Άρα δεν διανοείστε πόσο τεράστιο έργο επιτελείτε όταν πραγματικά μονολογείτε τις αλήθειες, τα ιερά, σε ένα συντονισμένο, γεωδετημένο χώρο. Ακούνε και συνδέονται όλοι, γιατί όλοι οι γεωδετικοί χώροι συνδέονται μεταξύ τους. Δεν είναι ασύνδετοι, ούτε είναι ασύμμετροι. Σήμερα φτιάχνουμε ασύμμετρα πράγματα και γελία, τα οποία στην πραγματική δομή της Αιγίνων Πολιτείας δεν θα είναι τίποτα σύμμετρο. Θα είναι πολύ συγκεκριμένα, όπως πρέπει να γίνονται. Άπειρη τιμή από όλους τους προγόνους. Κάποιοι νιώσατε διαφορετικά αισθήματα, κάποιοι ανάμεικτα. Όπως και να έχει όμως, το βίωμα είναι δικό σας. Πρέπει να μπουν κι άλλοι και να μην φοβάστε ή να ντρέπεστε να τις κάνετε. Είναι η πραγματική διαδικασία και μέρος των κυττάρων του συνόλου της ολότητας της γέας είστε εσείς, που πίνετε νερό και το κατουράτε και πηγαίνει στη γέα και η γέα στο ξαναδίνει. Είναι μια τέλεια ανακύκλωση. Όλα άκουσαν, όλα ακούνε, όλα συντονίζονται και θα κοπούνε οι συχνότητες. Δεν ξέρετε τι είναι συχνότητες. Να σου πω την συχνότητα. Φαντάσου λοιπόν το πρωί που σηκώνεσαι ή που είναι γεμάτο συχνότητες όλο το αόρατο περιβάλλον, να σηκωθείς και να μην θέλεις να δεις κανέναν. Σηκώνεσαι εκνευρισμένο, δεν θες να δεις κανέναν, όποιον βλέπεις του μιλάς άσχημα, δεν σκέφτεσαι λογικά, θυμώνεις, τα παρατάς όλα, έχεις μια διάθεση να σπάσεις το σπίτι σου, το γραφείο, να μην βλέπεις κανέναν. Αυτό νομίζεις ότι είναι δικό σου, από πού και ως πού, της δημιουργίας σου? Όχι, δεν είναι της δημιουργίας σου. Είναι επιπρόσθετο. Και είναι όλο αυτό που όλοι έχουμε παράξει και έχουν δυναμώσει τόσο πολύ οι πηγές ενέργειές τους, όπου σου χαρίζουν συχνότητες, οπότε σε κάνουν ό,τι θέλουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Εποχή Βίγη Χαραλάμπους. Όχι, είναι παλιότερα, από 10 μήνες, 11 από σήμερα. Η Βίγη Χαραλάμπους και ένας συνέλληνας, ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος μιλάει και ρώσικα ο άνθρωπος, λόγω ποντιακής καταγωγής ελληνικής, δηλαδή λόγω την εμπόντιος, και έχει ζήσει στο τμήμα της Ρωσίας, των Ρώσ, γιατί η Ρωσία είναι η Ρώσ, έτσι, Ρωσία δεν λέγεται γιατί είναι κανιά Ρωσία και ποτέ δεν λέγονταν Ρωσία. Ρωσία την είπαμε από την οικογένεια τη Χαζαρομογόλη και τη Ρώσ, αλλιώς ποια Ρωσία? Σοβιετική Ένωση ήτανε, Σοσιαλιστική Δημοκρατία ήτανε, Κομμουνιστική Ένωση ήτανε, Ρωσία την είπανε μετά. Ποια Ρωσία? Πάρτε τους Ρώσ, να δούμε τι θα τους κάνουμε. Τέλος πάντων, ήθελε να με επισκεφτεί ένας μεγάλος δαίμονας. Εγώ τον λέω δαίμονα. Γιατί είναι βέβαια έτσι? Σαφώς εγώ ξέρω. Ήταν 650 ετών. Τόσο παλιός. Το πώς στέκεται εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι αιώνιος, ούτε θάνατος. Κερατάς είναι. Στέκεται με χιλιάδες μεταλλάξεις και με χιλιάδες πράγματα μαγκανίες. Βεβαίως είναι υπαρχικός μιανού μεγάλου αποστατικού σκουπιδιού. Έτσι λοιπόν, είχε προσπαθήσει να με δει κι άλλη φορά, δεν τον είχα δεχτεί και κάποια δόση επέμενε πολύ και τελικά τον δέχτηκα. Εντάξει. Ήρθε και συναντηθήκαμε. Στο ραντεβού ήταν γιατί ήθελε να με βοηθήσει, γιατί με ένιωθε αδερφό του. Είδατε κάτι αδερφούς που έχω από μακριά? Παγκόσμιος είναι το μεταξύ, έτσι. Παγκόσμιος. Παγκόσμιος. Ο οποίος έχει και ένα μεγάλο Ινστιτούτο Παγκόσμιο, όπου δίνει ζωή και προεκτείνει τη ζωή σε βασιλιάδες και πρίγκιπες και πολιτικούς. Αν σας λέει τίποτα. Βέβαια μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε τι λέω, αλλά δεν πειράζει. Αρκετοί που δεν ξέρετε θα μάθετε.
Εγώ σας λέω ότι είναι 650 ετών. Και τι δουλειά κάνει. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Άλλη δουλειά κάνει. Τέλος πάντων, έρχεται ως επιτελικό παγκόσμιο στοιχείο να βάλει ένα τέλος. Το φιλοξένησα 3 ημέρες τον άνθρωπο. Δεν σας λέω το όνομά του, ούτε να το πούνε και οι άλλοι το όνομά του. Έρχεται λοιπόν, οι μάρτυρες είναι 2, και η Χαραλάμπος και ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος μπορεί, αν του ζητηθεί η άποψή του, να καταθέσει. Όταν ερχόταν λοιπόν, ήρθε, συζητήκαμε. Όταν συναντιόταν με τα παιδιά, το μυαλό τους το είχε διαλύσει. Δηλαδή, απαγορευόταν να αφήσω τα 2 παιδιά μόνα τους. Όσο ήμουν εκεί, ήταν όλα καλά. Τουλάχιστον. Στην πρώτη προσπάθειά του που έκανε, διέλυε τα κεφάλια τους. Έμπαινε μέσα στα κεφάλια τους και τα παιδιά θέλανε σαν να πεθάνουν. Μπορείτε να τα ρωτήσετε γι' αυτό. Όταν τον κατάλαβε τι έκανε, τον χτύπησε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να με κοιτάει στα μάτια. Η κατάληξη ποια είναι? Η κατάληξη είναι ότι ησύχασε να μην πειράζει τον κόσμο, γιατί ήθελε να πάρει πληροφορίες, όχι να του τις πούνε. Έμπαινε στο κεφάλι τους και τις έπαιρνε. Δεν χρειαζόταν να του τις πούνε τα παιδιά ή γενικά τι ήθελε να μάθει το ζώο που δεν μπορούσε να μάθει. Γιατί βεβαίως δεν μπορούν να μάθουν. Τίποτα δεν μπορούν να μάθουν, εάν δεν θέλουμε εμείς. Μετά από λίγο ξύλο που του έδωσα, ήρθε στα ίσα του. Όταν με κοίταγε στα μάτια, ήταν απλά ένα ανθρωπάκι δίπλα μου. Κάναμε τις συμφωνίες μας. Τέλος πάντων, ήρθε να μου πει ο άνθρωπος αυτός από τον παγκόσμιο ιστό, ο οποίος είχε το 2ο παγκόσμιας μασονίας, ο νούμερο 2 παγκόσμιας μασονίας, διοικητής της Ιντερπόλ, σε όλες τις παγκόσμιες αστυνομίες, στις ΚΚΜΠ, σε όλες τις επιτροπές του πλανήτη, πρωτοκλασάτος, παντού, σε όλα μέσα. Δεν υπήρχε μια ταυτότητα που του είπε. Είχε μια τσαντάκι ταυτότητες. Για να καταλάβετε ποιος είναι ή τι είναι. Και ήρθε να μου πει ότι όλος ο πλανήτης θέλει εμένα για πρωθυπουργό και να διοικώ την Ελλάδα. Αυτό. Μπροστά στα 2 τα παιδιά για τη μετάφραση. Όχι βεβαίως ότι αυτός ο διάολος δεν ήξερε ελληνικά. Βεβαίως γνωρίζει ελληνικά. Και βεβαίως γνωρίζει και αγγλικά. Αλλά ήθελε να μιλάει μόνο στα ρώσικα. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει στα ρώσικα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την πούμε μια άλλη φορά. Και έτσι χρησιμοποίησαμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος και η Βίκη είναι μαρτύρες. Να με κάνουν πρωθυπουργό. Λέω καλά ρε παιδιά, να με κάνετε εσείς, πώς θα με κάνετε εσείς? Εμείς έχουμε ειδικές συχνότητες. Τα παιδιά είναι μάρτυρες. Και τι κάνουμε? Αν θέλουμε αύριο έναν άνθρωπο να τον αγαπήσει ο κόσμος, έχουμε συχνότητες και τον αγαπάει ο κόσμος. Δεν ξέρει γιατί, αλλά αυτόν θέλει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όπως κάνουμε σε όλο τον πλανήτη. Οι μαρτυρίες του διαόλου. Του λάδρεφε άκου. Και εσείς να με κάνετε, άμα με κάνετε εσείς θα ανήκω σε εσάς, οπότε θα μου λέτε τι να κάνω. Λοιπόν, εγώ δεν γουστάρω τίποτα από αυτά, θα το κάνω μόνος μου. Ωραία, και τι θες από εμάς? Να μην μου βάζετε κλοποδιές για να με αφήσετε ήσυχο. Αυτές είναι οι λέξεις μου. Σε μια κουβέντα που κάναμε. Μάλιστα, μείναμε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μετά από εκεί μπήκαμε σε πραγματικά παγκόσμιες δουλειές, θα λέγα συμφωνίες και εργαλεία που έχω. Και φυσικά ορισμένα δεν τα ξέρετε εσείς. Δεν θα τον πω άνθρωπο, γιατί δεν είναι άνθρωπος αυτός. Αυτό το πλάσμα λοιπόν που ήρθε να με συναντήσει, ενώ δεν ξαναπήραξε τα παιδιά, σαφώς το περιβάλλον μας ήταν πολύ φορτισμένο και ειδικά τα παιδιά δεν την αντέχανε από πονοκεφάλους και το μυαλό τους το είχε, γιατί ήταν γενικά το περιβάλλον φορτισμένο, κατέληξε να συμφωνήσει στα πάντα. Μέχρι που έδωσε όρκο σε μένα αυτό το σημείο και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς όταν τον είχα δίπλα μου, μόνο να γονατίσει, να προσκυνήσει. Τον όγκο που είχε χτίσει και που ήταν ποιος ήταν, ήταν τίποτα για μένα. Και μόνο να κάτσει να προσκυνήσει και να μου δώσει και όρκο. Μπορούν να τα επιβεβαιώσουν αυτά και ο Γιώργος και η Βίκη. Ορκίστηκε σε μένα. Θα κάτσει μέχρι το τέλος, θα εκτελέσει τα πάντα όπως δικαίως πρέπει. Σε αντίθετη περίπτωση, του είπα, θα έχει να κάνει μαζί μου. Έκτοτε έφυγε και είναι μόνιμος εχθρός. Να καταλάβετε γιατί η επίπαδα συχνοτήτων
και τι ακριβώς σας συμβαίνει. Άρα πολλές φορές από αυτά που σας συμβαίνουν στους γύρω σας ή σε όλο τον κόσμο, δεν είστε ακριβώς υπεύθυνοι εσείς. Δεν είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Είστε όμως υπεύθυνοι για την ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό σας πιέζω και σας λέγω. Στο στόχο και στο σκοπό. Μόνο αυτό στο κεφάλι σας, την ώρα που θα συμβαίνει κάτι, θα ξαναμπαίνει ο στόχος και ο σκοπός, το μεγάλο μεγαλείο, και θα συνεχίζετε και θα σβήνετε όλα τα πίσω. Έχω χιλιάδες παραδείγματα να σας πω. Και χιλιάδες και πολλοί άνθρωποι έχουν τις αποδείξεις γύρω του. Μην κοιτάτε που δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε γιατί τους έχω πει να μην μιλάνε. Όμως γνωρίζουν και οι άλλοι γνωρίζουν. Το ότι δεν γνωρίζετε εσείς όλοι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Μετά κάτσε να μου πει κάποιος ότι μου είπε κάποιος και εγώ τον πίστεψα. Τι να πιστέψω ρε που μόλις σε βλέπω, βλέπω από την ώρα που γεννήθηκες και, τι έχεις κάνει μέσα σου και τι ζω, άντε να μην πω, και τι κοπριές έχει η ψυχή σου, αλλά και τι καλά στοιχεία έχει. Τι να μου πεις, το τι θα κάνεις, θα το δούμε. Συνέγινες, δεν είναι απλά τα πράγματα και δεν είναι μόνο νοητικός ο πόλεμος. Είναι με παράπλευρες δόνιες αποστατικές τεχνικές που δεν φαίνονται και είναι αόρατες, αλλά είναι δίπλα σου. Δεν έχει μεγάλη σημασία που η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα έχει 7 υπόγεια και έχει τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα στον πλανήτη, ιδιαίτερα συχνοτήτων. Και πού στην Ελλάδα? Δεν έχουν άλλον αντίπαλο, αγαπητοί μου, πουθενά. Τι, να πείσουν τον Γερμανό? Μια χαρά είναι. Στην Ελλάδα γίνεται ο πόλεμος με τους Έλληνες, και τους Έλληνες τσακίζουν. Γι' αυτό ο στόχος και ο σκοπός και ο όρκος θα κόβει τις συχνότητες και θα σας συντονίζει. Πρέπει να είστε πιο δυνατοί από οποιαδήποτε αποστατική συχνότητα. Και όταν λέμε για συχνότητα εννοούμε ενέργεια. Αυτό συμβαίνει. Και όχι τώρα, χρόνια. Και αυτό πολεμάς. Και σήμερα βγαίνει αντινόηση, βγαίνουν προστριβές, βγαίνουν αντιστρέψεις. Το ίδιο λέτε. Το ίδιο λέτε με άλλο τρόπο, δεν επικοινωνείτε και τσακώνεστε. Εγώ δεν κατάλαβες, θα πάω αυτό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας το είπα και σας το είπα για να καθαρίσετε και να σας πω ότι δεν είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Δεν σας θεωρώ αποκλειστικά υπεύθυνος. Όμως, την ώρα που σου εξηγώ και καταλαβαίνεις από την ώρα εκείνος, είσαι υπεύθυνος. Και πρέπει να δυναμώσεις τόσο πολύ για να ανταπεξέλθεις στις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Και στα υπερόπτωτα δικά τους. Ένας τεράστιος τρόπος για να μην ακουμπήσει κανένας και να μην μπορέσεις ποτέ συχνότητα να σε ακουμπήσει, ναι, είναι η εκφώνηση ιερών λόγων της αλήθειας. Γιατί σε συντονίζει με άλλες συχνότητες της πατράς ουσίας σου που σου διαλύει τα πάντα. Και για τον λόγο του αληθές θα σας πω και αυτό. Εν παρουσία συνέλληνα στην Ακρόπολη. Το όνομά του λέγεται Σπύρος, είναι ταξιτζής. Δεν θα πω το άλλο του όνομα. Ερχόταν στην επίκηση στην Ακρόπολη. Είχε ένα φίλο μασόνο και μάλιστα αρχιμασόνο. Αυτός ο αρχιμασόνος, χωρίς να το ξέρει ο Σπύρος ότι είναι μασόνος, υποτίθεται. Ερχόταν και αυτός ο μασόνος σε επίκληση της Ακρόπολης. Όμως καθόταν έξω και έλεγε τα δικά του. Τον πήραμε χαμπάρι μια δόση και του λέμε, αδερφέ, άμα δεν κάτσει την επίκληση, είπε και φύγε. Κουπανά. Κάτσε εκεί και κοίτα παραπέρα. Όχι εδώ κοντά στον κύκλο. Ωραία. Αυτός ο μασόνος βεβαίως είχε κάνει συμβόλαια εξαίματος, όπως όλοι οι μασόνοι και αρκετοί μασόνοι, όχι όλοι οι μασόνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας μασόνος με τελετές και σε πολλά δόγματα, τάγματα, τα συμβόλαια, τα σκοτεινά αποστατικά συμβόλαια που τα υπογράφουν με αίμα, είτε σε σολομονική, είτε σε όλα τα διάολο βιβλιά τους, είναι δεδομένο. Το οποίο είναι μόνο για να σε δυναστεύσουν, έτσι. Αυτός ο μασόνος λοιπόν χρώσταγε πολλά. Φαντάσου τι είχε κάνει, αλλά δεν ήρθε σε μένα. Πήγε στο Σπυράκο λοιπόν. Του λέει, εσύ που είσαι καθαρός, αφού ήρθε και πήρε μια γεύση των επικλήσεων, της δύναμης και της μη δυναμικής, που δεν μπορεί και με τεράστιες προστασίες που υπάρχουν γύρω από τα άτομα και γύρω από τον εμψυχωμένο λόγο, τον Ελάνιο, που μόνο αυτός είναι ο πραγματικός και μπορώ να τα αποδείξω. Και να τα αποδείξω. Και τώρα θα δείτε μια μεγάλη απόδειξη. Παίρνει λοιπόν το Σπύρο, του λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι, σε παρακαλώ, θα μου κάνεις μια χάρη. Έχω ένα βιβλίο που πρέπει να το κάψω και δεν μπορώ να το κάψω εγώ και πρέπει να το κάψεις εσύ, γιατί εσύ είσαι δυνατός και εσύ είσαι ο καθαρός και εσύ έχεις τη δύναμη, του λέει,
αφού έχει έρθει 5 φορές έξω στις επικρίσεις και έχει δει τι γίνεται. Και ψήνει το Σπύρο και πάνε σε μια παραλία και ο Σπύρος έχει πάρει τη Σολομονική που είχε υπογράψει αυτό το γαϊδούρι που άμα το έξερα θα το έκανα πούδρα, αυτό το ζώο, και κάθεται ο Σπύρος και σκίζει το βιβλίο της Σολομονικής που έχει συμβόλαιο με το διάολο αυτό το ζώο μασόνους και βάζει το δικό μου το συνέλληνα και σκίζει το βιβλίο της Σολομονικής και έκαιγε το βιβλίο. Γιατί ρε κερατά δεν πήγε στον αρχιδιάολο σου να κάνεις εσύ το μάγιστρό σου? Τι ήθελες με το Σπύρο το δικό μου το συνέλληνα? Να σου κάψει το βιβλίο. Μάλιστα. Για όποιον ξέρει, ξέρεις τι σημαίνει να κες το συμβόλαιο του άλλου. Τι δουλειά έχει ο Σπύρος να ανακατευθεί? Αυτό το συμβόλαιο ήταν ανάμεσα του ξεφτύλα του μασόνου του γελίου, του δογματόσκυλου, που γύρευε τι έχει κάνει και τι συμβόλαια έχει κάνει με τα διαόλια και πόσους έχει σκοτώσει και τι έχει πει και τι τελετές έχει κάνει και τι σκατά έχει κάνει και τι μαγκανίες μαγείες έχει κάνει και έχει υπογράψει συμβόλαιο αυτό το ζώο με αίμα πάνω να κάθεται ο δικός μου συνέλληνα του να καίει το βιβλίο του κάθε κερατά δογματισμένου. Σκατά άνθρωποι, βοθρολήματα. Το κάνω όμως. Ο Σπύρος δεν το κατάλαβε. Λέει, το κάνω, δεν τρέχει τίποτα. Πάρε και 200 ευρώ, 300 του λέει να πούμε, σε παρακαλώ, κάφτω μου. Και έχει βάλει τον άνθρωπό μας και το καίει. Φυσικά, ο άνθρωπός μας έχει προστασίες, δεν τον πείραξε κανένας. Δεν υπάρχει διάολος, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αποστάτης, δεν υπάρχει κανένα σκουπίδι τέτοιο να πειράξει δικό μου, καταλάβατε. Μόνο που είναι δικός μου και μόνο που είναι κοντά μου, αυτά τα σκουπίδια δεν πλησιάζουν. Γιατί και η πούδρα που λέω θα τα κάνω είναι λίγο και δεν υπάρχει καμιά βαθμίδα να πειράξει κανένα δικό μου. Φυσικά δεν έπαθε τίποτα, Σπύρος. Όταν ήρθε και μου το λέει, μου λέει θα πάθω τίποτα. Τι έκανε, ρε μαλάκα, του λέω. Έκαψε το συμβόλαιο, είχε καμιά δουλειά εσύ να μπει στη μέση? Τι δουλειά είχε? Συνέλληνες, καταλάβατε, δεν υπάρχει να κουμπίσει κανένα δικό μου. Όταν είσαι ενταγμένος και συντονισμένος με μένα και με την πατρόα ουσία. Βεβαίως ο Σπύρος δεν έπαθε τίποτα, όχι μόνο ζει και βασιλεύει και μια χαρά είναι και κανείς δεν τον πειράξει και κανένα δεν θα πειράξει. Άρα όποιος έχει ό,τι συμβόλαια έχει, ό,τι σκουπίδια τέτοια έχει, να έρθει από εδώ. Δεν θα τον πειράξει κανένας τίποτα. Απέναντίας θα φύγουν και τα φαντάσματά του και τα διάολια του. Για δεν υπάρχει τίποτα να έρθει και να αγγίξει από εδώ κανέναν. Και τίποτα. Αυτό είναι κειμένο. Καταλάβατε, συνέλληνες, πόσο τεράστια είναι να λες τον ελάνιο λόγο, τον ιερό, και να μην σε πειράζει κανένα διαόλι που νομίζει ότι κάτι είναι. Είναι σκουπίδια. Και αυτά τα σκουπίδια ούτε για πούδρα δεν κάνουν για μένα. Και δεν πλησιάζει τίποτα. Όλο το μυστικό είναι εσείς που έχετε μέσα σας κάθε χάραγμα και δόγμα. Παίρνετε τη θέση αυτού του σκουπιδιού που για σας νομίζω ότι είναι δυνατό. Για μας δεν είναι. Για μας είναι ένα σκουπίδι στο σακάκι μας που όταν παρεπιπτόντως το δούμε φεύγει μόνο του για να μην το χτυπήσω. Για να μην το λιώσω. Για να μην το διαλύσω. Άρα μεταλαμπαδεύστε τη γνώση των ιερών κειμένων και να θυμηθούν όλοι. Γιατί έχω να πω πολλά παραδείγματα. Όπως οι Εβραίοι, ακριβώς όπως τα ακούτε, οι Εβραίοι, ερχόσαντε στην στήλες Ολυμπίου Διός πίσω στην εκκλησία, και επειδή τους ανήκει η εκκλησία και όλες οι εκκλησίες των Εβραίων είναι και έχουν κηδεία να κάνουν θέλουν, στο χώρο που κάναμε είχαμε ένα χώρο και γινόσαν οι επικλήσεις και πήγαιναν οι συνέλληνες 12 και 10 και 5 και κάνανε επικλήσεις και λέγανε τον ιερό λόγο. Και υπήρχε και ένας τόπος συνάντησης 40, 50, 60, 100 ατόμων κάθε βράδυ. Πήγανε και χώνανε αυγά, μαγκανίες γύρω γύρω από εκεί που κάνανε επίκληση. Πείραξε ποτέ κανέναν? Υπάρχουν αυτά τα σκατά που κάνουν να πειράξουν ελάνιο γόνο? Κανένας. Ό,τι έχετε, έρθετε, έκανες την επίκληση, μπήκε σε επίκληση, μετά τις 12 φορές δεν σε πειράζει τίποτα. Αρκεί να είσαι συντονισμένος, όχι να έρχεσαι γιατί έχεις κάνει κάτι, αλλά έλα και να έχεις κάνει κάτι, δεν μας πειράζει. Απλά να συντονιστείς. Μετά έκτοτε δεν σε ξαναπειράζει τίποτα. Φέρτε μου όποιο μπούστι έχει συμβόλαιο και ό,τι έχει. Φέρτε μου ό,τι θέλετε. Φέρτε μου ό,τι γουστάρετε. Αν δεν τον έκανα πούδρα. Φέρτε ό,τι έχετε, ρε.
Ό,τι συμβόλαιο έχετε δεμένοι και χέζεστε πάνω σας, όταν σας πειράξει κάθε καριόλι, κάθε αποστάτης, θα τον έκανα σκουπίδια. Να τον έκανα χαρτοπόλεμο. Και πολύ σας λέω χαρτοπόλεμο. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Ελάτε με τη δημιουργία, ελάτε με την αλήθεια και θα καταλάβεις τι σημαίνει δύναμη. Δεν έχουν δύναμη αυτοί από σένα, παίρνουν. Με κλεμμένη δύναμη έχουν και εκείνοι που έχουν υπάρξει δημιουργίας. Δεν έχουν τίποτα. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ, αφού τον έχουν βρωμήσει τόσο πολύ τον τόπο, είναι 30-40 άτομα να κάνουν επίκληση. Και εκείνη τη βραδιά ήμουν παρόν. Σκοτάδια ήταν βέβαια. Και όποιος ήταν σκοτάδια, εκεί που είναι ξυπόλυτα τα παιδιά και αρχίζουν να μπαίνουν σε κύκλο και να κάνουν επίκληση, κάποιος ανάβει το φακό και αισθάνονται να τους τσιμπάνε στα πόδια. Και όπως ανάβουν το φακό, είναι γεμάτο μερμήγκια, γεμάτο. Τα μερμήγκια, να ξέρετε, είναι κατάρα και είναι δικά τους. Ακρίδες, μερμήγκια, κατσαρίδες, είναι όλα τα διαβόλια τους. Γι' αυτό και σε όλες τις βρωμοτενίες του Hollywood, όλων των χαζάρων και των κερατάδων, έχουν έντομα. Έντομα. Όπου μαγεί, όπου μαγκανιά, τα σκάτω έντομα. Κατάρα τα μερμήγκια μεγάλη. Στην Ελλάδα των Ελλήνων, όχι μερμήγκι, ό,τι ζωντόβολο αποστατικό υπάρχει και υβριδιακό, θα σταματήσει να υπάρχει. Δεν προσφέρουν τίποτα τα μερμήγκια. Και τις πόλεις μας έχουν σαν μερμήγκια. Και χτίζουν τον πολιτισμό τους, τον πολιτισμό. Αυτό το μόρφωμα όπως τα μερμήγκια. Και γεμίζει μερμήγκια ο τόπος. Γεμάτο. Όταν λέμε γεμάτο, πλημμύρα, μαύρος ο τόπος. Δίνω εντολή και λέω: μην κουνηθεί κανένας, αφήστε τα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεκινάτε την επίκληση. Και ξεκινάνε μια επίκληση, δεν θυμάμαι πια. Οι μάρτυρες που ήταν εκεί μπορούν αύριο να το επιβεβαιώσουν. Γιατί ήταν παρουσία 30-40 άτομα. Με το που ξεκινάει η επίκληση, δεν κουνήθηκε κανένα άτομο. Ούτε το τσίμπησε τίποτα. Με το που σταματάει η επίκληση, ξανανάψαν το φάκο και δεν υπήρχε κανένα μερμήγκι πουθενά. Πόσο τυχαίο είναι αυτό, νομίζετε? Αυτός ο καρκίνος που λέγεται μερμήγκι και έντομα, που έχουν φτιάξει και αγάλματα εντόμων παντού, ήταν παρόν 30-40 άτομα. Έδωσα εντολή και λέω: δεν θα κουνηθεί κανένας, ξεκινάτε επίκληση τώρα. Ξεκινάει η επίκληση και τα μερμήγκια εξαφανίστηκαν. Το που πήγαν δεν ξέρουμε. Μερμηγκοφωνίες δεν είδαμε δίπλα. Τα άτομα ήταν εκεί να το επιβεβαιώσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χιλιάδες άλλα πραγματικά περιστατικά, όπως φαινόμενα πολύ συγκεκριμένα, όπως η επιτολή, όπως κι άλλα. Για να καταλάβετε, για να μπαίνετε στην αλήθεια. Δεν γίνεται να τη βλέπεις με τα μάτια σου. Άρα το θαύμα είναι αυτό που θαυμάσεις. Δεν είναι αυτό που σου είπαμε. Ωραία. Εκεί ήταν λοιπόν. Και μπορεί να γίνουν συνέχεια. Οπουδήποτε και να πας. Πάρε μια επίκληση του Ιάσονα και πες την ψυχωμένα και τράβασα μια εκκλησία που βγάζει λόγο παπάς. Κι άμα σταυρώσει λόγο παπάς, να το συζητήσουμε. Να δεις τι σημαίνει η δύναμη των λόγων. Και τι είναι η επίκληση? Τα λόγια. Η πραγματική διαδικασία που εξελίχθηκε του Ιάσονα ή που εξελίχθηκε του Μήνωα ή που εξελίχθηκε του Αγαμέμνων. Την αλήθεια, μωρέ, λες, μωρέ. Διαβάζεις κάπου και σταυρών τα λόγια του, δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν καταλαβαίνεις τη δύναμη και την αλήθεια. Τι άλλο πρέπει να δεις δηλαδή? Έλα να σου κάνουμε επίδειξη. Πάμε όπου θέλεις. Έχουν πολλά περιστατικά οι συνέλληνες που έχουν έρθει. Και αυτό θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσει με σεβασμό. Και να γίνει όχι επίδειξη, μα να το βιώσουν. Να βιώσουν. Είναι λίγο που σε κάθε ορκομοσία όσοι ορκιστήκατε και να το πείτε. Αλλονού του μου διέζε το κεφάλι, το πόδι, το χέρι, η σπονδυλική στήλη. Όλοι είχαν. Δεν καταλαβαίνετε το νευρικό σας στήμα. Το νευρικό σας σύστημα δέχεται τεράστια ελάνια ενέργεια. Πού υπάρχει αυτό? Και πού είπατε ένα ενέργο, είπατε, ρε παιδιά? Διαβάζεις επίκληση, λες το λόγο σε γεωθετημένο χώρο και είναι σαν να σε περνάνε βολτ. Καταλαβαίνεις τι εισπράττεις εκείνη την ώρα και τι τεράστια σύνδεση έχεις. Με ποιον έχεις σύνδεση, νομίζεις? Με κανένα Γιαχβέ ή με κανέναν Άγιο? Με την πατρόουσία σου, ρε φίλε μου. Με την πατρόουσία σου. Με σένα τον ίδιο δηλαδή, με την πηγή της δημιουργίας σου. Κάτω να δεις. Δεν θα πάθεις τίποτα. Τι να πάθεις? Έλα να δεις. Διαβάσε την ιστορία σου. Διαβάζαμε Ολύμπιους Αγώνες στην Ολυμπία και πέφτουν 50 άτομα και δεν το λέγανε. Δηλαδή ανέβαζα 2.000 άτομα και το λέγανε, πώς θα είχαν πέσει? Οι χίλιοι. Και από τι πέφτανε? Δεν το βλέπετε από τι?
Δεν είναι κακό που πέφτει. Καθαρίζει. Τους καθαρίζει όλους. Παλιά, θυμάμαι στην ΕΣΥ και στα γραφεία, άκουγα τις γυναίκες ή κάτι άλλο, ματιάστηκα, λέει ξεμάτιασέ με, ματιάσέ με, ξεμάτιασέ με. Ήρθα να τους αρχίσω τα χαστούκια. Μετά από τις επικλήσεις, θέλω να μου πει ένας, άμα ματιάστηκε ή ξεματιάστηκε. Έλα να μου το πεις. Πρέπει να δείτε τη μεγάλη δυναμική και όσοι το έχετε ζήσει, να τους το δείξετε. Να τους το δείξετε. Όχι ως πίστη, ως πραγματικότητα. Όχι ως θαύμα, ως πραγματικότητα. Και μετά θαύμαστο. Έχει σημασία λοιπόν όσοι έχετε βιώσει περιστατικά όμορφα και τα βιώνετε συνέχεια και τα αναγνωρίζετε και τα βλέπετε. Τη γνώση είναι κακό, είναι άδικο να την κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει να μεταδώσουμε τις αλήθειες και τη γνώση. Πρέπει να φεύγουν, να ταξιδεύουν. Μην την κρατάς για σένα. Μια γνώση κρυμμένη είναι άχρηστη. Γι' αυτό και ο νόμος της δημοσιότητας. Ο νόμος της δημοσιότητας δεν είναι μόνο για τους μασόνους, είναι για εσάς. Είδες τη γνώση, είδες την αλήθεια. Δώσ' την, είσαι υποχρεωμένος. Θα ξαναπώ μεγάλη τιμή και άπειρο σεβασμό από όλο το γένος των Ελλήνων, των προγόνων, των Ελλάνιων, θεών και ανθρώπων, βασιλιάδων, πολεμιστών, ηρώων ή μη θεών. Άξιοι γόνοι, να συνεχιστεί, να βάλετε πιο πολλούς, να μεταδώσετε την αλήθεια σε όλους, να καταλάβουν και να συντονιστούν, να εναρμονιστούν με την ίδια τους την ύπαρξη, με τις αλήθειες. Και όσο περνάει ο καιρός, θα μπείτε σε αναλύσεις, γιατί η μία κλειδώνει την άλλη. Ο μήνας, πρέπει να συγκρίνετε το μήνα με τον Ιάσονα. Πρέπει να συγκρίνετε πολλά πράγματα. Και ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στο προηγούμενο ενιαυτό, στο δεύτερο πίσω ενιαυτό, με το μήνα. Και θα τύχει να πάμε και πιο παλιά. Έρχονται πράγματα, όμορφα. Για σας είναι, δικά σας είναι. Να τα προστατεύσετε, να τα μεταλαμπαδεύσετε, να τα μεταβιβάσετε, να τα διασπάσετε. Σπάστε, διασπάστε το μήνυμα. Πρέπει να το δείτε, να μελετήσετε μέσα και να το διασπάσετε. Από εκεί μέσα υπάρχουν και άλλες αλήθειες που δεν φαίνονται. Σπάστε τις, διασπάστε τις και μεταφέρτε τις. Με τρόπο πραγματικά, με αρετή, που είναι για όλους, δεν είναι μόνο για σένα. Είναι για όλους. Άρα αυτό που κάνουμε είναι δημόσιο και είναι για όλους. Κάντε το. Αυτό σας λέω. Κάντε διάσπαση. Διάσπαση σημαίνει. Σπάστε το Δία σε πολλά κομμάτια να πάει παντού η νόηση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και με ένα μεγάλη μου τιμή και άπειρο σεβασμό. Την άλλη φορά να είστε διπλάσιοι και να το κάνετε σε όλα τα μέρη. Και όχι μόνο όταν το λέω εγώ, και εσείς. Πρέπει εσείς με ελεύθερη βούληση να θέλετε να το κάνετε, να συντονιστείτε και να προκαλείτε την αλήθεια. Να μεταβιβάζετε και να ακούγεται παντού. Να ακούγεται σε όλα τα κύτταρα της γης, που εμείς είμαστε μέρος του συνόλου της ολότητας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.